Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ιστορίες. Για αληθινές ιστορίες γεμάτες μυστήριο, αίμα, κραυγές και τρόμο. Τι είπα και τρόμαξε. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, ξεκινάει μια νέα σειρά στο κανάλι όπου θα λέμε αληθινές ιστορίες γεμάτες τρόμο και όχι μόνο, που δεν έχουν γίνει ακόμα ταινίες. Γι' αυτό αράχτε στην καρέκλα σας, στο κρεβάτι σας, στο καναπέ σας, όπου είστε τέλος πάντων, γιατί θα πάμε πίσω στο μακρινό Σικάγο του 1893 για να συναντήσουμε το γιατρό του θανάτου και το δολοφονικό του κάστρο. Α, και για να μην το ξεχάσω, μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο γιατί εσείς θα δώσετε τον τίτλο της ταινίας. Όπως προείπα λοιπόν, βρισκόμαστε στο 1893 και στην πόλη του Σικάγο φτάνει ένας γοητευτικά μυστηριώδης άνδρας. Ένας άνδρας που χρησιμοποιεί τις ιατρικές του γνώσεις για να πιάσει δουλειά στο φαρμακείο της οδού Γουάλας. Το όνομα αυτού του άντρα? Henry Howard Holmes ή αλλιώς εν συντομία H.H. Holmes. Ο Holmes αποφασίζει λίγο καιρό μετά να αγοράσει το τεράστιο κτίριο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το φαρμακείο το οποίο και εργαζόταν. Ένα κτίριο που έμεινε στην ιστορία αργότερα ως το δολοφονικό κάστρο, αφού ο ιδιοκτήτης του ομολόγησε για 27 φόνους. Όμως πριν πάμε εκεί, πάμε να δούμε ποιος ήταν αυτός ο μυστηριώδης άντρας. Ο Holmes γεννήθηκε το 1861 στο New Hampshire της Αμερικής και πήγε σχολείο, αποφύτησε από αυτό, βρήκε γυναίκα, παντρεύτηκε, έκανε και ένα παιδί, πήγε στο πανεπιστήμιο και αποφύτησε με ειδικότητα στην ανθρώπινη ανατομία. Μόνο που τότε δεν τον έλεγαν Henry Howard Holmes, αλλά Herman Webster Madget. Θα έλεγε λοιπόν κανείς πως ο πρωταγωνιστής μας μέχρι τώρα είχε μια εντελώς φυσιολογική ζωή. Εκτός δηλαδή από το ότι αρεσκόταν στο να φέρεται πολύ βία στη γυναίκα του. Ο Holmes λοιπόν άρχισε να μετακινείται από πόλη σε πόλη πολύ συχνά και δύο φορές οι αρχές τον είχαν συνδέσει με δολοφονίες και μάλιστα δολοφονίες μικρών παιδιών. Το ένα από τα δύο παιδιά εξαφανίστηκε μετά από συνάντηση με τον Holmes και το άλλο μετά από αγορά φαρμάκων από εκείνον. Τυχαίο? Αυτές οι κατηγορίες λοιπόν, αν και δεν εξακριβώθηκαν ποτέ, τον ανάγκασαν να μετακινηθεί για ακόμη μία φορά και αυτή τη φορά πήγε στην πόλη του Σικάγο. Και όπως προείπαμε, άλλαξε το όνομά του από Madget σε Holmes. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στο 1893 και στην πόλη του Σικάγο διοργανώνεται μια τεράστια έκθεση, το World's Columbian Exposition, που περιμένει να φιλοξενήσει έως και 20 εκατομμύρια ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Ο Holmes λοιπόν εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός και προσπαθεί να ανακαινήσει το κτίριο το οποίο είχε πάρει στην κατοχή του, αφού βρισκόταν λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από την έκθεση και προσπαθούσε να το κάνει ξενοδοχείο. Προμηθεύεται τα πιο πολυτελή και φινετσάτα έπιπλα για το ξενοδοχείο του, επί πιστώση εννοείται, γιατί δεν είχε σκοπό ποτέ να τα αποπληρώσει κιόλας. Και προσθέτει επίσης και έναν τρίτο ολόκληρο όροφο. Και επειδή το κτίριο ήταν τεράστιο, έπιανε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο και επειδή πλέον είχε και τρεις ορόφους, ο κόσμος το χαρακτήριζε πλέον ως κάστρο. Ο Holmes στην πραγματικότητα δεν κατάφερε ποτέ να ολοκληρώσει την κατασκευή του ξενοδοχείου, γιατί πολύ απλά δεν έφτιαχνε ξενοδοχείο, αλλά μια παγίδα θανάτου. Και για να μην καταλάβει κανένας το τι ακριβώς έφτιαχνε, ο Holmes άλλαζε πολύ συχνά και μηχανικούς αλλά και αρχιτέκτονες, βρίσκοντας ηλίθιες αφορμές για να τσακωθεί μαζί τους. Το κάστρο ολοκληρώνεται λοιπόν και ο Holmes κατεβαίνει συχνά πυκνά στην έκθεση για να ψαρέψει θύματα, πελάτες. Είχε τη φήμη του έξυπνου και γοητευτικού άντρα και η προϊστορία, όπως και να το κάνεις, το αποδεικνύει. Γιατί όταν ένας άντρας είναι παντρεμένος με τρεις γυναίκες ταυτόχρονα και αυτές δεν το γνωρίζουν, το λες και κατόρθωμα. Οπότε από την έκθεση επιλέγει τα τέλεια θύματα. Και αυτά είναι πολύ πλούσιες γυναίκες, οι οποίες είναι εντελώς άγνωστες στην τοπική κοινωνία του Σικάγο, αλλά και να τις ψάξει κάποιος συγγενής τους δεν θα ξέρει ούτε καν πού βρίσκονται.
Τα χρόνια περνάνε λοιπόν και σπάει ο διάολος το ποδάρι του και ο Χόλμς κατηγορείται για το θάνατο του καλύτερου του φίλου, Μπέντζαμιν Πιτέζελ. Οπότε η αστυνομία τον συλλαμβάνει και κάνει ντου στο κάστρο. Τι βρήκαν? Το κάστρο ξενοδοχείο λοιπόν, για όποιον το έβλεπε για πρώτη φορά, δεν έβγαζε δομικά κανένα απολύτως νόημα. Αφού είχε τζάκια σε σημείο που δεν έβγαζε κανένα νόημα, είχε σκάλες που δεν οδηγούσαν πουθενά, είχε πόρτες χωρίς δωμάτια και δωμάτια χωρίς πόρτες. Τίποτα όμως δεν ήταν ικανό για να επιβεβαιώσει αυτές τις υποψίες που υπήρχαν για τον Χόλμς, μέχρι που βρήκαν ένα δωμάτιο που ήταν αρκετά διαφορετικό από τα άλλα. Το δωμάτιο αυτό είχε μία πόρτα παγίδα η οποία άνοιγε μόνο από έξω και η τύχη του ήταν επενδυμένη με αμίαντο που αυτό το έκανε εντελώς ηχομονωμένο. Κάτι που έκανε αδύνατο να ακουστούν ακόμα και κραυγές. Σε μία πλευρά του δωματίου υπήρχε μία καταπακτή σαν αυτή που πετάγανε τα άπλυτα μέσα με μία τσουλήθρα η οποία κατέληγε στο υπόγειο του ξενοδοχείου. Στο υπόγειο λοιπόν οι αρχές βρήκαν οστά από ζώα αλλά και παιδικά οστά που το μέγεθός τους πρόδιδε πως ήταν έως 7 ετών. Επίσης βρέθηκαν ένα χειρουργικό κρεβάτι, γυναικεία ρούχα γεμάτα αίμα, χειρουργικά εργαλεία και ράφια γεμάτα οξέα αποσύνθεσης. Ο Χόλμς λοιπόν, μη έχοντας τίποτα άλλο να κάνει, ομολογεί για 27 δολοφονίες και μαζί με αυτό αποκάλυψε όλη τη φρικαλαία μπίζνα που είχε στήσει. Ο γιατρός του θανάτου λοιπόν, όπως ονομάστηκε, είχε συνδέσει το δωμάτιο παγίδα με το προσωπικό του δωμάτιο, με σωληνώσεις μέσω των οποίων διοχέτευε θανατηφόρο αέριο και έπνιγε τα θύματά του. Θα μου πεις, ρε Θωμά, πώς καταλάβαινε ο Χόλμς ότι κάποιος μπήκε μέσα στο δωμάτιο για να ανοίξει τις βάνες και να περάσει το θανατηφόρο αέριο? Εγώ θα σου πω. Ο Χόλμς είχε τοποθετήσει ένα αρκετά πολύπλοκο σύστημα συναγερμού σε ολόκληρο το ξενοδοχείο. Κάτι που σημαίνει ότι όποιος κινούταν μέσα σε αυτό, όποιος κατέβαινε τις σκάλες ή όποιος έμπαινε στο δολοφονικό δωμάτιο, ένας συναγερμός, ένα μπάζερ χτύπαγε στο δωμάτιο του Χόλμς και εκείνος όχι απλά άνοιγε τις βάνες για να περάσει το θανατηφόρο αέριο, αλλά του άρεσε να κοιτάει κιόλας να αργοπεθαίνουν τα θύματά του. Μόλις πέθαναν λοιπόν, ο Χόλμς πέταγε τα πτώματα στην καταπακτή και αυτά κατέληγαν στο υπόγειο, όπου εκείνος τα διαμέλιζε και πουλούσε τα όργανά τους είτε σε ιατρικά ινστιτούτα είτε και στη μαύρη αγορά. Εννοείται πως τελικά μέσα στα θύματα ήταν και ο καλύτερός του φίλος, με τον οποίο είχαν κανονίσει να σκηνοθετήσουν το θάνατό του ώστε να πάρουν τα λεφτά από την ασφάλεια ζωής του. Μόνο που ο Χόλμς, από ό,τι αποδείχτηκε, δεν ήταν και τόσο καλός σκηνοθέτης, αφού σκότωσε τον ίδιο, αλλά και τα 3 από τα 5 παιδιά του. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία του πρώτου serial killer της Αμερικής. Εσείς κάτω στα σχόλια θέλω να μου πείτε πώς σας φάνηκε καταρχάς, εάν θα σας ενδιέφερε να δείτε αυτή την υπόθεση σε ταινία και γενικά να δώσετε το όνομα αυτής της ταινίας. Επίσης, εάν εσείς γνωρίζετε μια παρόμοια ιστορία που δεν έχει γίνει ακόμα ταινία, μην διστάσετε να το μοιραστείτε μαζί μου στα comments. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.